Τώρα, να γραφεί συνάρτηση που υπολογίζει και επιστρέφει την τιμή της μαθηματικής συνάρτησης F του Χ, Χ-6 αν το Χ είναι μικρότερο του μηδενός, 2Χ και 5 αν το Χ είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός και μικρότερο του 1 και ρίζα 2Χ αν το Χ είναι μεγαλύτερο ίσο του 1. Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο πραγματική τιμή Χ και θα επιστρέφει πραγματική τιμή. Πολύ ωραία. Η συνάρτηση λοιπόν είναι συνάρτηση F του Χ πραγματική, κοιτάξτε εδώ πέρα, άνοκα τελεία πραγματική, γιατί επιστρέφει πραγματική τιμή. Ωραία. Πραγματική τιμή θα έχει είσοδο. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Μεταβλητές τώρα. Πραγματικές χ, ψ. Το ψ θα αποδοθεί μετά στην F. Η μεταβλητή δεν έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση F. Ωραία. Είναι βοηθητική μεταβλητή. Αρχή. Κοιτάξτε τώρα. Έχω το μείον άπειρο και το συνάπειρο. Αν το χ είναι μικρότερο του μηδενός. Ωραία. Τότε το ψ θα πάρει τιμή χ-6. Πολύ ωραία. Και τώρα προσοχή. Έχω ήδη ελέγξει αν το χ είναι μικρότερο του μηδενός. Αν είναι, τότε θα πάρει το ψ αυτή την τιμή. Βάζω ένα αλλιώς αν το χ είναι μικρότερο του 1. Και είμαι σε αυτό εδώ το πεδίο τιμών. Έχω ελέγξει, δεν είναι. Αν είναι εδώ πέρα τότε. Ελέγχω στο αλλιώς αν. Πολύ ωραία. Σαν να γράφω το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός και μικρότερο του 1. Δεν χρειάζεται να βάλω το χ μεγαλύτερο του μηδενός και χ μικρότερο του 1. Τότε το ψ θα πάρει τιμή 2χ και 5, όπως εδώ πέρα. Αλλιώς, αν δεν ισχύουν αυτά τα δύο, τότε θα είναι σίγουρα το χ μεγαλύτερο του 1. Πολύ ωραία. Το ψ θα πάρει τετραγωνική ρίζα του 2 επί χ. Τέλος αν. Και στο τέλος, έχουμε στο F την τιμή του ψ. Το όνομα της συνάρτησης. Τέλος συνάρτησης. Τόσο απλό και αυτό. Προχωράμε να γραφεί συνάρτηση που θα δέχεται ένα πίνακα 100 ακεραίων και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο του. Η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο τον πίνακα και θα επιστρέφει μία τιμή τύπου ακεραίου. Οι βοηθητικές μεταβλητές της συνάρτησης είναι η μην και η i. Η συνάρτηση λοιπόν είναι, κοιτάξτε, συνάρτηση ελάχιστο π, τι είναι ακέραια τιμή, έχουμε 100 ακεραίους και εγώ θέλω το ελάχιστο. Πολύ ωραία. Ελάχιστο του πίνακα π. Δέχεται ως είσοδο ένα πίνακα π. Και επειδή ο πίνακας π έχει 100 ακεραίους αριθμούς και εγώ θέλω να βρω το ελάχιστο, η τιμή που θα επιστρέψει αυτή η συνάρτηση θα είναι ακέραια. Μεταβλητές τώρα. Ακέραιες θα είναι π 100, οι 100 τιμές του πίνακα π, το i και το μην, το ελάχιστο. Η μην δεν έχει το ίδιο όνομα με τη συνάρτηση. Ελάχιστο. Θα αποδοθεί μετά. Αρχή. Μην εχώρησε π1 και για i από 2 τώρα μέχρι 100, αν πi μικρότερο του μην, τότε στο μην εχώρησε πi, τέλος αν, τέλος επανάληψης και στο τέλος στο ελάχιστο εχώρουμε το μην. Και αυτό εύκολο. Να γραφεί πρόγραμμα που θα διαβάζει δύο πίνακες 100 ακεραίων και θα βρίσκει και θα τυπώνει το ελάχιστο στοιχείο τους με χρήση συνάρτησης. Κοιτάξτε, σύμφωνα με το προηγούμενο θέμα, η συνάρτηση θα δέχεται ως είσοδο ένα πίνακα και θα επιστρέφει μια τιμή τύπου ακεραίου, μόνο που θα το εφαρμόσουμε δύο φορές αφού έχουμε δύο πίνακες. Οι βοηθητικές μεταβλητές της συνάρτησης θα είναι η μην και η i. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι πρόγραμμα ελάχιστο στοιχείο, μεταβλητές, δηλώνουμε τις μεταβλητές, έχουμε ακέραιες, άνοκα τελεία α100, β100, δύο πίνακες και i. Αρχή, για i από 1 μέχρι 100, γράψε για τον πρώτο πίνακα, δώσε το στοιχείο i, διάβασε αλφα i, φτιάχνουμε τον πίνακα δηλαδή, τέλος επανάληψης, γράψε το ελάχιστο στοιχείο του πρώτου πίνακα είναι ελάχιστο α, είσοδος α στο ελάχιστο, συνάρτηση είναι αυτή, πολύ ωραία, καλούμε τη συνάρτηση εδώ πέρα με το όνομά της. Ξαναφτιάχνουμε τον πίνακα το β, για i από 1 μέχρι 100, γράψε για το δεύτερο πίνακα, δώσε το στοιχείο i, διάβασε βι, τέλος επανάληψης, έχω φτιάξει το πίνακα και τώρα θα καλέσω τη συνάρτηση ελάχιστο. Γράψε το ελάχιστο στοιχείο του δεύτερου πίνακα είναι κόμμα ελάχιστο β. Έχω βάλει είσοδο στην ελάχιστο το β. Κλείσει η συνάρτηση είναι αυτή. Και τέλος προγράμματος. Πάμε να γράψουμε τώρα τη συνάρτηση. Μία φορά θα γράψουμε τη συνάρτηση, θα την καλέσουμε όμως δύο φορές. Συνάρτηση ελάχιστο. Π. Ακέραια. Πολύ ωραία.
μεταβλητές. Θα είναι το P100, το I και το Min. Το I αυτό, με αυτό το I δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Είναι εσωτερική μεταβλητή της συνάρτησης. Αρχή. Στο Min εχώρησε το P1. Για I από 2 μέχρι 100, αν PI μικρότερο του Min, τότε τούμπα το Min εχώρησε PI, τέλος αν, τέλος επανάληψης και στο Min εχώρησε το ελάχιστο τέλος συνάρτησης. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Έχουμε το όνομα της συνάρτησης, ελάχιστο. Και επιστρέφει μια ακέραια τιμή. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα καλέσουμε τη συνάρτηση. Κάνω κλίση της συνάρτησης για τον πίνακα α. Ωραία, εδώ πέρα. Ελάχιστο α. Στη συνάρτηση γίνεται ελάχιστο α. Εδώ πέρα γίνεται α100. Εδώ γίνεται α1. Α i μικρότερο του μην. Στο μην εχώρηστο α i. Και έτσι καλέσαμε την ελάχιστο α. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και με την κλίση της συνάρτησης για τον πίνακα β. Κλίση συνάρτηση εδώ πέρα και παίρνω. Ελάχιστο β, εδώ πέρα στη συνάρτηση, β100, β1, βι, βι και τελείωσε. Και έτσι γίνεται η κλίση συνάρτησης για τον πίνακα β. Προχωράμε, τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 5, 10 και 6. Να το πρόγραμμα, παράδειγμα 1, μεταβλητές, ακέραιες, αλφαβήτα γάμα, μη 1, μη 2, αρχή, διάβασε αλφαβήτα γάμα. Στο μη 1 εχώρησε το αποτέλεσμα της συνάρτησης σίγμα α, β, γράψε μη 1. Στο μη 2 εχώρησε το αποτέλεσμα της συνάρτησης σίγμα μη 1, γ, γράψε μη 2. Τέλος προγράμματος και συνάρτηση σίγμα χ, ψ, θα είναι ακέραια, μεταβλητές, ακέραιες άνω κατ' τελεία χ, ψ, αρχή, αν χ μεγαλύτερο του ψ, τότε στο σίγμα εχώρησε το χ, αλλιώς στο σίγμα εχώρησε το ψ, τέλος αν, τέλος συνάρτησης. Πάμε να δούμε. Αρχικά αποδίδουμε τις τιμές 5, 10 και 6 στις μεταβλητές αβ, γ, κατόπιν εντολή μη 1 εχώρησε σίγμα αβ, αποδίδει στη μεταβλητή μη 1 το αποτέλεσμα της συνάρτησης, σίγμα, πάμε στη συνάρτηση. Η συνάρτηση δέχεται ως εισόδου τις τιμές α και β, δηλαδή 5 και 10, άρα η χ θα πάρει την τιμή της πρώτης παραμέτρου, δηλαδή 5, ενώ η ψ θα πάρει την τιμή 10. Πολύ ωραία. Η συνάρτηση συγκρίνει τις τιμές των χ, ψ και από το όνομα της συνάρτησης σίγμα, τη μεγαλύτερη τιμή, 10. Πολύ ωραία. Οπότε, το μη 1 θα πάρει τιμή 10, η οποία και θα εμφανιστεί. Στη συνέχεια, η εντολή μη 2 εχώρησε σίγμα μη 1, γάμα. Θα καλέσουν πάλι την σίγμα. Δέχεται ως εδώ τις τιμές 10 και 6. Ωραία. Η συνάρτηση σίγμα επιστρέφει τη μεγαλύτερη τιμή. 10 μεγαλύτερο του 6. Okay. Οπότε, αποδίδεται το 10 στο σίγμα. Άρα η μη 2 θα πάρει τιμή 10, η οποία και θα εμφανιστεί. Θα εμφανίζει λοιπόν ο αλγόριθμος δύο φορές την τιμή 10. Και πάμε σε μια τελευταία άσκηση. Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο πρόγραμμα αν δοθούν σαν είσοδος η τιμή 10 και μείον 20. Πρόγραμμα, παράδειγμα 2, μεταβλητές, ακέραιες άνω κάτω τελεία, χ, ψ, ωμέγα, ταφ. Αυτές είναι μεταβλητές, ακέραιες όλες. Αρχή τώρα του προγράμματος, διάβασε χ, ψ. Στο ωμέγα εχώρησε το αποτέλεσμα της συνάρτησης σίγμα χ, ψ. Γράψε το ωμέγα. Στο ψ να χωρίσεις την τιμή 10 και στο ταφ να χωρίσεις το αποτέλεσμα της συνάρτησης σίγμα χ, ψ πάλι και γράψε ταφ επί 2, τέλος προγράμματος. Πάμε να δούμε τη συνάρτηση. Συνάρτηση σίγμα χ, ψ είναι ακέραια, άνω κάτω τελεία ακέραια, μεταβλητές. Ακέραιες χ, ψ, κάπα, λάμδα, κάπα και λάμδα είναι εσωτερικές. Ωραία, αρχή. Αν χ διάφορο του ψ, τότε στο κάπα εχώρησε χ. Στο λάμδα χώρισε ψ, στο λάμδα χώρισε κάπα και λάμδα, αλλιώς στο κάπα χώρισε ψ div 2, στο λάμδα χώρισε χ mod 2, τέλος αν, στο σίγμα χώρισε το αποτέλεσμα του αθροίσματος κάπα και λάμδα, τέλος συνάρτησης. Πάμε δούμε. Αρχικά αποδίδει τις τιμές 10 και μείον 20 στις μεταβλητές χ, ψ, κατόπιν η εντολή ωμέγα χώρισε σίγμα χ, ψ, αποδίδει στη μεταβλητή ωμέγα το αποτέλεσμα της συνάρτησης.
Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις τιμές χ, ψ, δηλαδή 10 και μείον 20, άρα η χ θα πάρει την τιμή της πρώτης παραμέτρου, δηλαδή 10, ενώ η ψ θα πάρει την τιμή μείον 20. 10 και μείον 20. Η συνάρτηση τώρα συγκρίνει τις τιμές των χ, ψ και η σύγκριση είναι αληθής. Ωραία. Και εντολές της επιλογής, αυτές εδώ πέρα, θα αποδώσουν την τιμή 10 στο K και μείον 10 στο λάμδα. Πολύ ωραία. Άρα το σίγμα γίνεται 0. Σίγμα εχώρισε 0. Συνεπώς το κύριο πρόγραμμα στη μεταλλητή ωμέγα θα εχωρηθεί η τιμή 0 και θα εμφανιστεί η τιμή 0. Προχωράμε. Στη συνέχεια μεταβλητή ψ 5.0.10. Καλείται ξανά η συνάρτηση. ΤΑΦ εχώρισε σίγμα χ ψ με παραμέτρους 10 και 10. Αφού το ψ έχει πάρει προηγουμένως την τιμή 10, η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο τις τιμές των χ, ψ, δηλαδή 10,10. Άρα η χ θα πάρει τιμή της πρώτης παραμέτρου 10, ενώ η ψ θα πάρει την τιμή 10. 10,10, εδώ πέρα, η συνάρτηση συγκρίνει τις τιμές των χ, ψ και η σύγκριση είναι ψευδής. Θα εκτελεστούν οι εντολές του αλλιώς, εδώ πέρα κάτω, και θα αποδώσουν τη τιμή 5 στο K και 0 στο λάμδα, άρα το σίγμα γίνεται 5. Ωραία. Συνεπώς το κύριο πρόγραμμα, στη μεταλλητή TAF, θα εκχωρηθεί η τιμή 5 και θα εμφανιστεί η τιμή 5x2, 10. Και αυτό ήταν. Και τελειώσαμε το μάθημα με τις συναρτήσεις και λίγο από πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Από το Σπύρο Ζιγούρη και το βίντεο learn.com. Γεια σας.